All right, so είπαμε όλη την ιστορία σου, bro. Και αυτό ήταν truly inspirational. That was literally the entire process, you feel. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό. Και έχω καταλάβει ότι όλα αυτά που έχεις πει, έχεις κάνει τα highs και τα lows. How did you navigate through that, you feel me? Είχες το high, έκανες τη φάση σου και με λες ότι έχει πέσει η φάση για κάποιο λόγο. How did you navigate that shit? Πώς ξανά... Τι ήταν αυτό μέσα σου που ξαναανέβηκες, you feel me? Ρε φίλε, η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω... Το είπα και πριν, έχω έρθει από τη Νέα Ιωνία. Okay, η Νέα Ιωνία είναι μια περιοχή στην Αθήνα. No. Να σου εξηγήσω εσένα που είσαι εδώ Σαλονικιός. No. Λοιπόν, από τη Νέα Ιωνία, there are too many legends. Uh-huh. Στέλιος Καζατζίδης. Yeah. Παντελής Παντελίδης. Mm. Τακιτσάν. Η Νέα Ιωνία είναι μια περιοχή, ρε φίλε, η οποία είναι ghetto, hood. You understand? Έχω μεγαλώσει, αυτό σημαίνει ότι έχω μεγαλώσει σε μια δύσκολη περιοχή, η οποία η δυσκολία της είχε τα καλά και τα κακά της. Πρώτα απ' όλα, μεγάλωσα, ρε φίλε, ανάμεσα σε Πακιστανούς, Ρώσους, Πόντιους, Γεωργιανούς, like everybody, everything, bro. Σαλάτα, bro. Σαλάτα, δεν λες τίποτα, κατάλαβες. Οπότε, στο μυαλό μου, φτιάχτηκαν κάπως τα δύσκολα σαν normal. Δηλαδή, έχω ζήσει τόσο πολύ δύσκολα, 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 που σε κάποια φάση, μετά it's like everyday thing. You understand? Then it's not hard anymore. It's like just another day in the. You understand? So when the easy came in my life, I couldn't even believe it. I knew something's gonna go wrong. Right. Τώρα θα γίνει μαλακία σίγουρα, κατάλαβες. Δηλαδή δεν έχω μάθει στη ζωή μου να γίνεται κάτι καλό και να μένει. Δηλαδή όταν γίνεται κάτι καλό, περιμένω να γίνει μαλακία, like right in the corner, you know, it's coming. So I was in that street mentality and I never, ποτέ στη ζωή μου, όταν ήρθαν τα εύκολα, δεν αναπαύτηκα. Κατάλαβε. Δεν αναπαύτηκα, δεν είπα, yes, I made it. I never... In my whole career, όλη μου την καριέρα, δεν γιόρτασα, I made it. Okay. I never. Ποτέ δεν γιόρτασα. Ποτέ δεν είπα, I made it. Yeah. Ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχω πει, I made it. Ποτέ δεν ένιωσα. Άσε να το γιορτάσεις, δεν ένιωσα ότι τα κατάφερα. Κατάλαβες, ήταν κάθε μέρα struggle, κάθε φορά άλλαζε το struggle. Μία ήταν το struggle επειδή είχα λεφτά, μία ήταν το struggle επειδή είχα πολλούς shops, μία ήταν το struggle επειδή είχα ενάντια μου τις εταιρείες, μία ήταν το struggle επειδή είχα πει με τον πρωθυπουργό, μία ήταν το struggle μου επειδή τρελά πράγματα, επειδή η κοπέλα μου, μία ήταν το struggle. Πάντα υπήρχε ένα struggle, κατάλαβες, δεν ήταν ποτέ like easy, like ρόδινα όλα στρωμένα. Οπότε ρε φίλε, απλά κάθε φορά που έρχονταν ένα κοινό struggle, έλεγα, okay, that's my new challenge. You understand? Everything that came through, όσα ήρθαν στη ζωή μου, τα είδα σαν, okay, that's my new challenge. You understand? Right. So this is how, like, my life is like this. Άμα ήταν σε τέτοιο, σε business τέτοιο, right. It's like this. We call it in America the roller coaster, the life of an entrepreneur. Exactly. Yeah, roller coaster, you said it right, bro. My life is like a roller coaster, but every time on this point, I'm expecting this. Right. You understand? I'm not in this point and I'm saying like, yeah, finally. Right. You understand? No, I'm like, when this comes, like, let's go, let's do it again. You understand? So I'm like always in that mood. Man. Και έχω πάντα στόχο, feed my family, you understand? Keep it moving, you understand? Να είμαι καλύτερος, να elevate, you understand. Προσπαθώ πάντα να το πάω στο επόμενο level και όσο καλύτερα μπορώ και είμαι πάντα focused. Δουλεύω πολύ, είμαι δουλευταράς σαν τύπος. Μ' αρέσουν τα challenges. Δηλαδή, άμα αύριο κάνω τη νούμερο 1 επιτυχία παγκοσμίως και πάλι το σβήσω,
Right. Δεν θα. Για μένα θα είναι just another day in the you know, in the work, you know, in office. Yeah. I'm curious about that though, bro. So like, πιστεύεις έχει αυτό να κάνει με νοοτροπία. Γιατί, για παράδειγμα, you conquered something, το πέτυχες, right? Πιστεύεις ότι είναι, δεν ξέρω, σωστό, λάθος που σκέφτεσαι, like, alright, θα δω το downfall τώρα. Ναι, απλά πρέπει να καταλάβεις ένα πράγμα. Ότι για να πεις ότι πέτυχα, πρέπει, ρε φίλε, να είναι το όνειρό σου αυτό. Να. Δηλαδή, ας πούμε, εμένα είναι το όνειρό μου αυτό και λέω, πέτυχα το όνειρό μου. Right. I'm famous. Right. Or I'm, I don't know what. Right. Εμένα όμως που δεν ήταν το όνειρό μου, εμένα το όνειρό μου το αυθεντικό είναι να γίνω ποδοσφαιριστής. Ναι, ναι, το αυθεντικό μου όνειρο. Right, right, right. Το κανονικό όνειρο. Yeah, no, no. The real dream, you understand? Fail. Epic fail. You understand? So, οπότε από τη στιγμή που μου έχει γίνει epic fail το κανονικό όνειρο, σου εξήγησα και πριν ότι στη μουσική, δεν ξέρω άμα το είπαμε αυτό on camera ή άμα το είπαμε off camera, αλλά σου είπα πριν ότι απλά προέκυψε, δηλαδή απλά άνοιγα τις πόρτες. Right. Αυτή η πόρτα μου άνοιξε, ας πούμε, η PR πόρτα μου άνοιξε με τη Metro πόρτα, η Metro πόρτα μου άνοιξε τη DJ πόρτα, η DJ πόρτα μου άνοιξε MC πόρτα, η MC πόρτα μου άνοιξε rap πόρτα, η rap πόρτα μου άνοιξε producing πόρτα, η producing πόρτα μου άνοιξε engineering πόρτα, engineering πόρτα μου άνοιξε dancing πόρτα, η πόρτα now I have my own fucking label, μου άνοιξε label πόρτα, για να φτάσω τώρα να έχω το δικό μου label, έπρεπε να περάσω από όλες αυτές τις πόρτες, που η κάθε πόρτα ήταν σημαντική. Εγώ αυτό που έκανα is like, I was keep working, keep having goals, keep elevating, και αυτά μου άνοιγαν μια καινούρια πόρτα. Που τελικά όλες αυτές οι πόρτες, ανοίγοντάς τις, έχουν καταλήξει εδώ που είμαι σήμερα. Right. Okay. Και εδώ που είμαι σήμερα, θα συνεχίσω να ανοίγω πόρτες και ποιος ξέρει πού θα καταλήξει. Right. You understand? So, το mentality μου είναι like, let's keep opening these fucking doors. Yeah, you understand? Yeah, yeah, so, και επειδή δεν είναι το όνειρό μου, εγώ δεν νιώθω I made it. Mm. I made what? How long shit ago? I made what? Right, right. I made what? I'm famous in Greece. Yeah. Bro, Greece has 10 million people και ο πλανήτη has 10 billion. 10 billion. Right, 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 right. So, I made what? Κατάφερα τι, είμαι διάσημος σε μια χώρα με 10 εκατομμύρια κόσμο. Ναι, γεμίζω όλα τα μαγαζιά που πάω, που πάμε είναι sold out, γαμάει παντού. Το κοινό μου, respect, ρελό, είναι woke as fuck. Okay, αλλά άμα είμαστε αντικειμενικοί, είμαι σε μια χώρα με 10 εκατομμύρια ανθρώπους και άμα βάλω μέσα και την Αλβανία που έχει άλλους 3, 13 εκατομμύρια άνθρωποι και ο πλανήτης έχει 10 δις. What the fuck I made, bro? Dude, so I'm curious though, like, so το όνειρό σου είναι να είσαι παγκόσμιος καλλιτέχνης, σωστά? Όχι το όνειρό μου, πρόσεξε. So, τι είναι το όνειρό σου? Το να γίνω παγκόσμιος is my goal. Nah. Κατάλαβες, έχει διαφορά. What's the όνειρο? Το όνειρό μου είναι να γίνω ποδοσφαιριστής. Να, μπρο! Να, να, να. A dream, you said dream, bro. Yeah, my dream is yes. I like. But for real though, for real though. Like right now in your situation, what is the dream, bro? I don't have dream in music, bro. I'm keeping it real with you. All right, so let me ask you though, bro. I have goals in music. Yeah. I don't have dream in music. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να το, how do you say, αποδέξω, how do you say, to, αποδεχτώ αυτό. Okay, okay. Γιατί, ναι, ναι. Okay, you know, I'll let you talk. All right, because, bro, εγώ πιστεύω full, πάντα το λέω σε όλες τις συνεντεύσεις, σε όλα αυτά, το law of attraction, you know what I'm saying. Εσύ που λες, άνοιγα πόρτες. Αυτό δεν έγινε τυχαίο, bro. Άνοιξες πόρτες, γιατί στο subconscious, πώς λέγεται αυτό, υποσυνείδητο. Subconscious. Στο υποσυνείδητο, bro. Είχες αυτό το όνειρο και να μην το αποδέξεις εσύ. That I said very accept it. You had that όνειρο, bro. You know what I'm saying? That's where I'm getting a little confused at. Is that άνοιξες πόρτες, έκανες αυτό, αλλά με λες ότι δεν είναι το όνειρό σου, είναι στόχος. Είναι το hustle μου. It's music is my hustle, bro. Right. Like, do you know how I feel? Yeah. I feel like Pablo Escobar of music. Okay. That's how I feel. Okay. It was Pablo Escobar, his dream to be the biggest cocaine. Nah. Right. He didn't even know that he's gonna be. Facts. Why he was doing this? Okay, bro. I respect that a lot, actually, bro. Γιατί για μένα, bro, είναι πρώτη φορά που ακούω κάποιος σε ένα επίπεδο τόσο
I'm like, bro, it wasn't my dream. You know what I'm saying? That I απλά άνοιγα πόρτες στο my hustle. It's the first time I was really hustling. I'm keeping 100. It's my hustle. It's like selling drugs, but I decided to sell ringtones. Yeah. Soldier boy, bro. Yeah, exactly, bro. That's it. That's crazy for me to hear, honestly, bro. I'm actually like, wow, that's kind of crazy. Because even the American artists, where I grew up with all this, they always talk about like, bro, fuck that, bro, this is my passion. This my dream was to become this. Yeah. It's the first time I hear it is when I respect it, bro, because you've been totally honest about it, and it's straight like that. Bro, well, the whole interview, I'm looking you in your eyes, bro. I'm honest 100% with you. I didn't, when I came here, I didn't even know. When I came here, I didn't even know what we're gonna talk about, what I'm gonna tell you, nothing. I just said, αυτό που είπα στο μυαλό μου είναι ό,τι με ρωτήσει ο μπρο, θα το απαντήσω ειλικρινά. Κατάλαβες, δεν θέλω να σκεφτώ ούτε που θέλω να το πάω, ούτε τι θέλω να πουλήσω, ούτε πώς θέλω να φανώ. Δεν ξέρω πώς θα φανώ σε αυτό το interview. Μπορεί να φανώ κλόουν, μπορεί να φανώ γαμάτος, μπορεί να φανώ στα αρχίδια μου. Αυτό όταν ήρθα εδώ πέρα είπα, ό,τι με ρωτήσει ο μπρο, θα το απαντήσω honestly. And όπως φανώ, φάνηκα. You know, αυτό είναι το mentality μου πλέον. Keep it real.